Γεια σου Κεφαλή. Τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Είμαι και εγώ εδώ για ακόμα ένα βίντεο. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα βραχιολάκια μας με μεταλλικά στοιχεία όμως αυτή τη φορά. Τα μεταλλικά στοιχεία συνήθως μπαίνουν στη μέση. Θα έχεις δει βραχιολάκια. Όλοι τα φοράμε, είναι πολύ της μόδας πάντα. Δεν θα σου πω κάτι άλλο, θα ξεκινήσουμε αμέσως να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα βραχιολάκια μας. Τα μεταλλικά στοιχεία συνήθως είναι σε αυτές τις δύο μορφές που θα σου δείξω τώρα. Είτε έχουν δύο κρυκάκια από τη μία πλευρά και από την άλλη, είτε σαν αυτό εδώ το χελωνάκι που έχω, έχουν μία τρύπα από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Ας ξεκινήσουμε με το χελωνάκι. Κόβω πάλι τις δύο μου κλωστές στο μέγεθος που θέλω. Και τις περνάω μέσα μία-μία. Από τη χελωνίτσα μου. Τοποθετώ τη χελωνίτσα μου στη μέση και τώρα με την ίδια λογική θα κόψω αυτή τη φορά δύο κλωστές έτσι ώστε να εφαρμόσω τη μία κλωστή από τη μία πλευρά της χελώνας και την άλλη κλωστή από την άλλη πλευρά της χελώνας και θα συνεχίσω αντίστοιχα. Τώρα για να χρησιμοποιήσω το μεταλλικό στοιχείο αυτό εδώ, το ελεφαντάκι που έχει δύο κρικούς, αυτό που θα κάνω είναι το εξής, θα πάρω την κλωστή μου ή θα είναι η διπλάσια σε μάκρος από ό,τι θα ήταν αν δεν έβαζα μεταλλικό στοιχείο και θα την χωρίσω στα δύο, όπως το κάνω αυτό πολύ εύκολα, ενώνω τις άκρες, βρίσκω τη μέση. Θα πατικώσω λίγο εδώ στη μέση την κλωστή μου, έτσι ώστε να χωρέσει να περάσει μέσα από το κρυκάκι μου. Αφού την περάσω μέσα από το κρυκάκι μου, θα ανοίξω εδώ αυτή την τρύπα και θα τσιμπήσω από μέσα τις δύο κλωστές και θα σφίξω. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Θα βρω τη μέση της κλωστής μου ενώνοντας τις δύο άκρες της. Θα σφίξω εδώ στη μέση. Θα περάσω από κάτω την κλωστή μου, θα ανοίξω λίγο περισσότερο την τρύπα και από μέσα θα τσιμπήσω τις δύο κλωστές μου και θα σφίξω. Έτσι έχω εφαρμόσει τις βασικές μου κλωστές πάνω στο μεταλλικό στοιχείο. Οπότε μετά θα κόψω τις κλωστές που θα δουλέψω, μία από τη μία πλευρά και μία από την άλλη, θα τις εφαρμόσω και με τον ίδιο τρόπο θα ξεκινήσω πάλι να κάνω τους κόμπους που μάθαμε πριν. Είδαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα βραχιολάκια μας με τα μεταλλικά στοιχεία. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στην αγορά, ό,τι ταιριάζει στο δικό μας γούστο. Ελπίζω να το διασκεδάσεις, ελπίζω να έμαθες πράγματα. Οτιδήποτε φτιάξεις με τη βοήθεια των βίντεο, σε παρακαλώ, βρες με στα social media που θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και στείλε μου μια φωτογραφία, να χαρώ, πολύ θα χαρώ, αν έχεις φτιάξει κάτι. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τους καινούριους που είναι στο κανάλι, θα πρότεινα να ανατρέξετε στους συνδέσμους που θα βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής για να βρείτε πώς από το μηδέν θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε μακραμέ, τι υλικά θα χρειαστείτε δηλαδή κτλ. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, την άλλη Δευτέρα. Σας φιλώ, γεια χαρά!